σου μερούλα χτύπητη. Να μου ζήσει κοριτσάρα. Να χαρώ εγώ μορφιές πρωί πρωί. Έπαιρνα τηλέφωνο μία ώρα στο σπίτι και το σήκωνε η κυρά σου. Βέβαια, αφού λείπω. Πάμε να πιούμε ένα καφέ στην καφετέρια. Δεν γίνεται, πρέπει να γυρίσω στο σπίτι. Με περιμένουν. Έλα. Το σκέφτηκες αυτό που σου είπα. Το μπαρ. Γιατί το λες έτσι, μάλιστα το μπαρ. Έχει λεφτά το μπαρ. Είναι δυνατόν να κάθεσαι να δουλεύεις εσωτερική σε σπίτι, τέτοιος κορίτσαρος. Ο κορίτσαρος ευχαριστεί, αλλά σε μπαρ δεν δουλεύει. Βρε χαζό, μην πάει το μυαλό σου στο κακό. Αν ήταν έτσι, θα σε έστελνα εγώ. Εγώ μιλάω για σεμνή δουλειά. Θα κάθεσαι στο μπαρ και θα σερβίρεις ποτά. Θα μάθεις να κάνεις και 2-3 κοκτέιλ. Τέτοια πράγματα. Και αύριο μεθαύριο, άμα μάθεις τη δουλειά και οικονομήσουμε, ανοίγουμε ένα δικό μας. Δεν γουστάρω, Μάκη. Και γουστάρεις φουγκαρό πάνω και 3.60. Δεν είναι 3.60, παίρνω καλά λεφτά. Μήπως έχεις τίποτα άλλα τυχερά από τον καθηγητή. Μάκη, μη γίνεσαι πρόστιχος. Έλα, βρε χαζό, έτσι το λέω, έτσι το λέω. Δεν ξέρω τώρα εγώ τη μερούλα μου. Άντε, γεια σου. Έλα εδώ, έλα εδώ. Στην πέρα περίμενε. Τι έγινε δηλαδή, αν θα πας και 5 λεπτά αργότερα. Και τι θα κάνω εδώ να κάθομαι στη μέση του δρόμου. Κοίταξε, άδειες. Δεν μου λες πότε έχεις ντρεπό. Σήμερα το βράδυ και αύριο. Ωραία. Το βράδυ που θα συναντηθούμε θα πάμε μια βόλτα. Θα πάμε στο μπαράκι ενός φίλου μου να πιούμε ένα ποτό. Εκεί θα κόψεις κίνηση, θα δεις ατμόσφαιρα και μετά θα συζητάμε. Δεν χρειάζεται. Την κίνηση την έχω κόψει. Όσο για την ατμόσφαιρα την ξέρω πολύ καλά. Κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, δεν είναι όλα τα μπαρ τα ίδια. Έχει μπαρ που μαζεύονται αλήτες και σερβίρουν 2-3 αλανιάρες μέσα. Έχει και μπαρ πολύ κύριε που μαζεύονται μέχρι και υπουργοί. Στα πρώτα γίνεται ψωνιστήρι να πω. Πας εκεί για να πάρεις γυναίκες. Ενώ στα άλλα είναι διαφορετικά. Οι υπουργοί δεν παίρνουν γυναίκες. Ρε μυστήρια κοπέλα που είσαι. Ξέρω εγώ τι κάνουν οι υπουργοί. Είναι αδελφές, δεν πάνε με γυναίκες. Τι να σου πω. Καλά, δεν με θυμώνεις. Συζητάμε. Μα είναι πράγματα αυτά που μου λες. Γιατί άδικο έχω. Άμα δει κανείς μια νόστιμη κοπέλα, οποιοδήποτε κύριος, είτε είναι υπουργός είτε δεν είναι. Δεν θα τη ψιλοκολλήσει αν έχει βγει και κανένα δυο ποτήρια ουίσκι. Κρατάνε τα προσχήματα, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Δεν ορμάνε στα ίσια. Όσο για τα προσχήματα, το κόλλημα είναι κόλλημα. Και απορώ με σένα πως μου κάνεις αυτή την πρόταση. Εσένα δηλαδή δεν θα σε ενοχλεί που θα μου κολλάνε. Σου έχω εμπιστοσύνη, ρε πουλάκι μου, αφού ξέρω με τι κορίτσι έχω να κάνω. Και αν βρεθεί κάποιος νόστιμος κύριος που έχει και χρήμα και μου κάνει κάποιο δώρο, ένα δαχτυλιδάκι, ένα βραχιολάκι, ένα κολιαδάκι, τότε τι κάνω εγώ. Το παίρνω ή τα αφήνω. Το παίρνω. Να είναι αξία όμως. Αν είναι αξία, το παίρνουμε. Κορόιδα είμαστε να τα αφήσουμε. Και αν αυτός ο κύριος ξανάρθει και μου φέρει κι άλλο δώρο, αλλά για να το πάρω πρέπει να πάω στην καρσονιέρα του, τότε τι γίνεται. Τι, σαν τι δώρο δηλαδή. Από το δώρο εξαρτάται. Ναι, ρε Μέρη. Κι εγώ να πούμε ως το διαμέρισμα λέω όχι. Αλλά άμα μου γράψουν μια πολυκατοικία στο όνομά μου, κάθομαι να μου κάνουν ό,τι θέλεις. Εκείνη η διαφορά μας. Πρόσεξε. Όταν λέω πολυκατοικία, εννοώ από 30 διαμερίσματα και πάνω. Λοιπόν, Μάκη, ψάξε να βρεις κανένα άλλο θύμα. Εγώ σε τέτοιο λούκι δεν πέφτω. Βρε, μην σε χάσω. Έλα εδώ. Θα οικονομήσουμε ωραία-ωραία, θα έχουμε και τη δική μας τη δουλίτσα. Και όταν είμαστε φτιαγμένοι, ρίχνουμε και ένα γάμο. Και όχι πολιτικό και τέτοιες αηδίες. Στην εκκλησία. Με λουλούδια, λαμπάδες, δεσποτάδες. Τέτοια πράγματα. Άστα για καμιά άλλη. Άντε, γεια σου. Έλα εδώ, βρε Μέρη, όλο γεια σου και γεια σου. Κάτσε να το συζητήσουμε το πράγμα. Πρόταση σου κάνω. Πες μου εσύ που διαφωνείς. Τι κρατάς και τι απορρίπτεις. Τι απορρίπτω. Μάλιστα. Το Μάκι ολόκληρο. Γεια σου. Με απέρριψε.